Χρήστος Λιονής, είναι καθηγητής γενικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφακενάγη. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σε μια περίοδο που ξέρετε, οι ιώσεις καραδοκούν, οι ιώσεις βρίσκονται έτσι, αν θέλετε, στη γωνία και μας περιμένουν. Όμως είναι πολύ σημαντικό για μας που είστε εδώ, καθώς είστε ένας από τους 4 διακεκριμένους καθηγητές που ανήκουν σε αυτή την ερευνητική ομάδα που δημιούργησε το κριτικό ίαμα, Cretan ίαμα. Και μάλιστα θεωρήστε και ο πατέρας του, από όσο λένε οι πληροφορίες μου. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την έρευνα και να μας συστήσετε και το Cretan ίαμα για όποιον ενδεχομένως δεν το γνωρίζει? Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την επιστημονική δουλειά που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και όχι μόνο στην Ιατρική Σχολή, και στο Τμήμα Βιολογίας και στο Τμήμα Χημίας. Όπως είπατε, αρκετά πρόσωπα, αρκετοί συνάδελφοι, ο καθηγητής ο κύριος Καστανάς από την Ιατρική Σχολή, ο καθηγητής ο κύριος Πυρίτζος από το Τμήμα Βιολογίας και ο καθηγητής ο κύριος Σουρβίνος επίσης από την Ιατρική Σχολή. Αυτοί είμαστε οι 4 που εργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε όμως και με άλλους συναδέλφους, τον καθηγητή τον κύριο Κατερινόπουλο από το Τμήμα Χημίας. Είναι μια μεγάλη ιστορία και είναι σαν να μου λέτε να ανατρέξω στην ιστορία της Κρήτης. Γιατί τίποτα από αυτά που έχουμε δεν είναι μέσω επιφύτησης Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι μέσω από την ανάδειξη, τη συζήτηση της αυτόχθονης γνώσης, αυτή που υπήρχε, γεννήθηκε, άκμασε στην Μινωική Κρήτη και προχώρησε και έμεινε μέχρι σήμερα ζωντανή, όχι μόνο στη μνήμη, αλλά και στις πρακτικές των ανθρώπων της Κρήτης. Από εκεί κάπου ξεκινάει η ιστορία, χιλιάδες χρόνια πίσω, και είχα τη χαρά και την τιμή, ψάχνοντας και συζητώντας με εξαιρετικούς σοφούς ανθρώπους της αγροτικής Κρήτης σε μια πολύ ευγενική επαρχία, την επαρχία Αγίου Βασιλείου, να μάθω κάποια από τα μυστικά τους. Έτσι τα έλεγαν τότε, τα μυστικά της υγείας, της απουσίας αρρώσιας, αλλά και μέσα εκεί έβαζαν και τα μυστικά στο να μην κρυολογείς το χειμώνα. Άρα το Cretan ίαμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα συνοθήλευμα μυστικών υγείας των κριτικών, πολλών ετών, αλλά και πολυετούς έρευνας, επιστημονικής έρευνας βέβαια παράλληλα. Ναι, είναι αλήθεια. Ξέρετε, τα μυστικά της Κρήτης είναι πάρα πολλά. Έρχονται και μέρες Χριστουγέννων. Δίνουμε τη ζωή μας με λόγο και με παραμύθια. Και είναι αλήθεια ότι τα μυστικά αξίζει κανένας να τα ψάχνει, να τα αναζητά, όχι μόνο στα όνειρα, αλλά και μέσα στην αυτόχθονη γνώση. Τώρα, πόσα η αυτόχθονη γνώση μπορεί να βοηθήσει την επιστημονική έρευνα και από εκεί, από υποθέσεις, να πάει στο εργαστήριο και να γίνει τελικά ένα φυτικό σκεύασμα, όπως είναι αυτό σήμερα που κυκλοφορεί με την ονομασία κριτικό ίαμα ή κρέτα ίαμα, αυτό πραγματικά θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη χαρά και τιμή για όλους εμάς που συνεργαστήκαμε, που πήραμε αυτή τη γνώση, την κάναμε κλινική πράξη, αφού τη μελετήσαμε με κλινικές δοκιμές και δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα, και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή η έρευνα στο εργαστήριο της Ιολογίας, όπου όλα εκείνα τα θετικά αποτελέσματα φαίνεται να τεκμηριώνονται με την ανάδειξη και συγκεκριμένων μηχανισμών που εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των ιών, ιδιαίτερα των ιών που ευθύνονται για του λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και τη γρήπη. Άρα, αμέσως επόμενη ερώτησή μου θα μπορούσε να είναι ότι πότε μπορεί κάποιος να πάρει το Cretan ίαμα, δηλαδή, και ποια είναι η δόση που πρέπει να πάρει, έτσι, χρηστικές πληροφορίες, τις οποίες ενδεχομένως να έχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή την απορία που μας παρακολουθεί. Πρώτος, είμαι εδώ βέβαια για να μεταφέρω την επιστημονική γνώση και όχι να προβάλλω, όπως ξέρετε. Το κριτικό ίαμα είναι θέμα εμπορικής σήμερα έτσι, αξιοποίησης από μια ελληνικών συμφερόντων φαρμακευτική εταιρεία. Εμείς ουσιαστικά συνεχίζουμε την επιστημονική μας έρευνα. Η επιστημονική έρευνα έδωσε τη γέννηση σε αυτό το φυτικό σκεύασμα. Οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, οι ογενείς λοιμώξεις, δεν έχουμε θεραπεία, το γνωρίζετε. Και έτσι είναι σημαντικό το ότι υπάρχει το ίαμα, γιατί η χορήγησή του όσο πιο νωρίς γίνεται, με την πρώτη έναρξη, θα λέγαμε ακόμη και από τα πρόδρομα συμπτώματα,
της λίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού, που μπορεί να είναι ειρηνική συμφόρηση, μπορεί να είναι ο πρώτος ο βήχας, και γενικότερα η κακουχία, η εύκολη κόπωση, όλα αυτά τα ενοχλήματα μπορούν να δώσουν την, που μοιάζουν με την λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Θα πρέπει κανένας να ξεκινήσει αυτή τη μαλακή κάψουλα, κυκλοφορεί υπό μορφής μαλακής κάψουλας, 2 κάψουλες την ημέρα, και η σύσταση, η οδηγία είναι περίπου για 7 μέρες. Οι μελέτες που έχουμε δείξει και οι δημοσιευμένες δείχνουν ότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά και στην μείωση της έντασης των συμπτωμάτων, αλλά και στη διάρκεια τους. Έχουμε υψηλή πιθανότητα να μειωθούν και να ελεγχθούν τα συμπτώματα μετά το δεύτερο 24ωρο και να συνεχιστεί η δόση τους για περίπου 7 μέρες. Η πιθανότητα διαχείρισης και αντιμετώπισης της λίμωξης μέσω αυτού της υιογενούς λίμωξης είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως τουλάχιστον οι δυο μας πρώτες δημοσιευμένες μελέτες το δείχνουν. Κύριε καθηγητά, μιλάμε για ένα φυτικό σκεύασμα και φαίνεται ότι ο κόσμος απευθύνεται όλο και περισσότερο στα φυτικά σκευάσματα. Τι είναι εκείνο το οποίο τα κάνει να κερδίζουν τόσο έδαφος στον κόσμο? Ναι, είναι αλήθεια ότι μέχρι τώρα δεν αναζητούσαμε στην αυτόχθονη γνώση κάτι που το είχαν κάνει πολλά χρόνια σε άλλους υπήρους. Είναι γνωστό ότι το FDA στην Αμερική είχε ξεκινήσει και είχε αναπτύξει ακόμη και φάρμακα έναντι του καρκίνου, χρησιμοποιώντας αυτόχθονη γνώση από τις περιοχές του Αμαζονίου. Στην Κρήτη, δυστυχώς, και στην Ελλάδα είχαμε μείνει αρκετά πίσω και θα λέγαμε ότι ήταν ουσιαστικά από τις πρώτες μελέτες που αναδείκνυαν την αξία αυτή της αυτόχθονης γνώσης. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές μεγάλες. Ήδη υπάρχουν πολλές ομάδες που αναζητούν σε όλη την Ελλάδα την αξία των αρωματικών βοτάνων. Εμείς μείναμε στη μελέτη 3 αρωματικών βοτάνων της Κρήτης. Το βοτανολόγιο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει πάρα πολύ πλούτος για να μπορεί κανένας να δείξει και άλλες θεραπευτικές ενδείξεις. Έχουμε και εμείς αρκετές ιδέες. Ξεκινήσαμε από το θυμάρι φασκόμηλο και το δίχταμο. Μιλάμε για αρωματικά βότανα της Κρήτης και μάλιστα από συγκεκριμένες περιοχές, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η σταθερότητα και η καθαρότητα των αθέρεων ελαιών που ουσιαστικά εξάγουμε από τα 3 αρωματικά βότανα. Ξέρετε, προλάβατε με κάποιο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, την επόμενη ερώτησή μου, σε ό,τι έχει να κάνει με το πλήθος των θεραπευτικών φυτών που υπάρχουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη. Ισχύει ότι στην Κρήτη υπάρχουν πολλά θεραπευτικά φυτά τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και αν υπάρχουν διαφορές με άλλες περιοχές? Ναι, κοιτάτε, δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα, υπάρχουν ακόμη αρκετά, υπάρχουν και βιβλία και μάλιστα μια διδακτορική διατριβή γιατρού Χαβάκη που πριν από πολλά χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε δημοσιεύσει ένα βιβλίο με περίπου 400 φυτά της Κρήτης που έχουν θεραπευτική χρήση. Βέβαια, από την αυτόχθονη γνώση και την παράδοση να μετακινηθεί κανένας στο εργαστήριο υπάρχει πολύ μεγάλη διαδρομή, όπως πολύ μεγάλη διαδρομή υπάρχει από το να τεκμηριώσεις μέσα από τη μελέτη τη θεραπευτική αξία και την αποτελεσματικότητα και να το χρησιμοποιείς έστω και σαν φυτικό διατροφολογικό συμπλήρωμα όπως είναι τώρα ή ακόμη πολύ μεγάλη απόσταση μέχρι να γίνει φάρμακο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλά τέτοια βότανα. Η Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά εκτιμούμε και άλλες σχολές στην Ελλάδα, έχουν πολύ μεγάλη διαδρομή να αξιοποιήσουν αυτή την γνώση και πραγματικά να προσφέρουν πάρα πολλά στην ιατρική. Το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε γιατί τα αρωματικά βότανα δεν έχουν συχνά τις παρενέργειες που έχουν οι χημικές δραστικές ουσίες. Αλλά, αν μη τι άλλο, μπορούν να βοηθήσουν και στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κρήτης, που και αυτό είναι μια άλλη διάσταση από αυτή την επένδυση. Είναι και μια εξίσου ενδιαφέρουσα διάσταση, φυσικά το κομμάτι της υγείας, αλλά μιλάμε και για ένα σκεύασμα το οποίο μπορεί να ωφελήσει λοιπόν και την τοπική κοινωνία, με άλλες απόψεις από άλλες πλευρές. Ακριβώς. Το δοκιμάσαμε σε αυτό και ήταν, θα έλεγαμε, και μία από τις θετικές μας εμπειρίες. Δοκιμάσαμε πρώτον γιατί το έκδοχο, εκεί που το συγκολητικό, να το πούμε έτσι, των αχυλισμάτων, είναι το αγνό παρθένο λάδι της Κρήτης. Και ανάμεσα στις απαιτήσεις τότε της πρώτης μας προσπάθειας ήταν αυτό, να προσφέρεται
από τις ενώσεις των αγροτών, από τους συνεταιρισμούς, από ένα συνεταιρισμό της Κρήτης. Που σημαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι η φαρμακοβιομηχανία αγοράζει το λάδι, όπως και ζητήσαμε η προσφορά της πρώτης ύλης, δηλαδή των αρωματικών βοτάνων, να γίνεται μέσω συμβολιακής ανάπτυξης, δηλαδή της συμβολιακής γεωργίας, που σημαίνει δηλαδή ότι ουσιαστικά οι πρώτες ύλες αυτού του διατροφολογικού σκευάσματος είναι πια στα χέρια νεαρών αγροτών που θα μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην οικονομία της Κρήτης αυτή η επένδυση. Έτσι υπάρχει και αυτή η διάσταση. Ναι, που... Είναι μια αλυσίδα, η οποία λειτουργεί έτσι πάρα πολύ, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και κάθε κρίκος πρέπει να είναι ισχυρός. Πείτε μου, πόσα χρόνια χρειαστήκατε, πόσα χρόνια μελέτης χρειαστήκατε για να καταλήξετε στο συγκεκριμένο συνδυασμό που μας φέρνει σήμερα το κρητικό ιάμα? Τα χρόνια είναι πολλά. Είναι ίσως πάνω από 15 χρόνια. Όμως μερικά γεγονότα είναι αλήθεια ότι ευόδωσαν πάρα πολύ. Η μελέτη για τα αρωματικά βότανα ξεκινάει από πάρα πολύ πίσω. Το 1998 δημοσιεύουμε με συναδέλφους τότε της χημίας την πρώτη μεγάλη τεκμηρίωση τα αρωματικά βότανα της Κρήτης. 10 αρωματικά βότανα της Κρήτης έχουν πλούσια αντιοξειδωτική δράση ίση με το πράσινο τσάι και την αλφα-τοκοφερόλη. Αυτή ήταν η πρώτη δημοσίευση επίσημα σε ένα πολύ μεγάλο περιοδικό, το The Lancet, που τεκμηρίωνε αυτό που τόνιζαν και οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και οι Μινωίτες. Από εκεί και πέρα πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς να προχωρήσω με κάτι. Η συνάντησή μου με τον καθηγητή, τον κύριο Καστανά, όταν πριν από πολλά χρόνια είχαμε μια επιδημία γρήπης H1N1, μας οδήγησε τότε στη σκέψη να τρέξουμε γρήγορα τους συλλογισμούς, τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να κάνουμε τις επιλογές μας σε αυτά τα τρία βότανα και μάλιστα σε αναλογίες που βασίστηκαν σε ανθρωπολογικές μελέτες που είχαν προηγηθεί, ανθρωπολογικές μελέτες που κατέγραφαν την αυτόχθονη γνώση και την φιλτράριζαν. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Σημαντικές οι πληροφορίες που μας δώσατε και φυσικά σημαντική η γνώση του να ξέρουμε και εμείς τη διαδρομή του κριτικού ιάματος. Ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας. Θα το πω εργαλείο σε εισαγωγικά. Σας ευχαριστώ πολύ.